Δεν έχετε βίντεο. Ωραία. Δεν έχετε βίντεο. Δεν πειράζει. Θα πάμε στην κυρία Εβίτα Παπασπύρου για την ε, παράσταση «Οματωμένος γάμος» που δεν είναι ένα έργο που δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι πολύ επιτυχημένο έργο ε, και που είναι τόσο επίκαιρο για αυτό για ακόμα μία φορά. Τι κάνετε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Πώς Είστε. Είμαστε στον πυρετό των προβών. Έτσι, τέλεια. Αυτό είναι το καλύτερο, το πιο δημιουργικό κομμάτι. Είναι το πιο δημιουργικό, mm -hmm. είναι μια τρέλα πάντοτε. Mm -hmm. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι γιατί δουλεύουμε από τον Ιούνιο πάνω στο έργο. Οπότε τώρα είμαστε στην τελική ευθεία και όλα τρέχουνε, όλα δοκιμάζονται, σκηνικά, κοστούμια. Θέλετε να πάμε να πάρουμε μια γεύση έτσι, λίγο από το τρέιλερ να δούμε γιατί μιλάμε αυτό το βρήκαμε τώρα να το παίξουμε από την παράσταση αυτές και έτσι από σπασματάκια, από σκηνέ. Ε, πείτε μου λίγα λόγια για την υπόθεση για το «Ματωμένο γάμο». Ο «Ματωμένος γάμος» είναι ένα κλασικό έργο, ένα ποιητικό αριστούργημα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που δουλεύουμε. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος «Ματωμένος γάμος». <laughs> Ένας γάμος που δεν ολοκληρώνεται γιατί η νύφη φεύγει με αυτόν που αγαπάει. Mm -hmm. Αμέσως μόλις γίνει ο γάμος δεν τη βρίσκουν πουθενά και εξαφανίζεται. Φυσικά δεν έχει καλό τέλος αυτό, διότι βρισκόμαστε στην Ισπανία σε παλιότερη εποχή, σε μια πολύ συντηρητική κοινωνία Όπω ήταν η Ισπανία τότε, όχι πω τώρα πάμε πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε τότε ήταν χειρότερα τα πράγματα. Όπου το θέμα τη τιμή είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Κανείς, κανείς δεν μπορεί να το ανεχτεί, βρίσκονται οι δύο αντεραστές στο δάσος και ο ένας σκοτώνει τον άλλον και τελειώνει το έργο έτσι. Το έργο όμως αυτό θέλει να πει ότι όταν έρχεται σε σύγκρουση το θέλω του ανθρώπου με τα πρέπει της κοινωνίας, δηλαδή όταν η κοινωνία βάζει φρένο στη φύση, τότε η φύση εκδικείται και έχει τραγική κατάληξη. Δεν μπορούμε να ζούμε ενάντια στη φύση, επειδή κάποιες νόρμες το απαιτούν. Αυτό θέλει να πει ο Λόρκα. Η τον έρωτα ως μια επαναστατική δύναμη. Γιατί ο έρωτας είναι η πιο επαναστατική δύναμη που υπάρχει. Τον φοβούνται όλοι. Πώς βιώνετε την όλη διαδικασία τώρα με τις πρόβες, μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση και να βρεθείτε επισκινήσει στο Θέατρο Μοντέρνη Κυρία. Πάντα υπάρχει πολλή αγωνία. Ε, πάντα ο κάθε ρόλο και όταν μιλάμε για τόσο μεγάλου ρόλου, τόσο συγκλονιστικούς που έχουν παιχτεί από άλλου καταπληκτικού. έργο, Ναι. Ναι, δηλαδή το, τη μάνα που παίζω εγώ, την έχει παίξει και η Κατίνα Παξινού. Εντάξει. Ε, 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 είναι ένα στοίχημα ο κάθε ρόλο που πρέπει να τον ξεκλειδώσει. Και ε, αυτό συμβαίνει με κάθε τρόπο. Mm -hmm. Ελπίζουμε ότι το ξεκλειδώνουμε. Οπότε είναι. Ένα, είναι Υπάρχει μια κορύφωση πάντοτε στι πρόβασει. Ξεκινά πιο απλά και κορυφώνει. Υπάρχει, έχετε κάνει. Το έχετε πειράξει καθόλου. Το, το έργο, πειράξει εκκλημένο, το, ναι. ναι. το έχετε κάνει λίγο πιο δικό σα. Ναι. Ο κύριος Νταλιάνης. Ο, ε... ο κύριος Νταλιάνης, ο σκηνοθέτη, ναι. δεν μπόρεσε να είναι μαζί μα. Ναι. Δεν πειράζει. Έχει ε, κάνει και τη μετάφραση και τη διασκευή. Μετάφραση και διασκευή. Η μετάφραση είναι καινούργια. Αυτό δεν σημαίνει πως η μετάφραση του Νίκου Γκάτσου ήταν, δεν ήταν καλή. Απλώ η μετάφραση χρειάζεται μια ανανέωση όταν περνάνε τα χρόνια. Και έχει κάνει και τη διασκευή. Όταν λέμε διασκευή, δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε το έργο του Λόρκα, στάθηκε με πολύ σεβασμό πάνω στο έργο του Λόρκα, στο πνεύμα του Λόρκα. Ε, απλώς τόνισε αυτή η διασκευή μερικά πράγματα για το σημερινό θεατή, όπως είναι η σύγκρουση, αυτό που είπα, του θέλω του ανθρώπου με τα πρέπει της κοινωνίας και η θέση της γυναίκας mm -hmm. μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αυτό κάνει το έργο επίκαιρο, δηλαδή είναι επίκαιρο γιατί είναι ένα μεγάλο κλασικό έργο, ε, Μπορεί η κοινωνία να έχει κάπως αλλάξει, αλλά και σήμερα βιώνουμε... Ή ε, πιστεύουμε ότι έχει, έχει αλλάξει, αλλά στην πραγματικότητα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να έχουν αλλάξει παραμένουν οι ίδιες. Και συνήθως αυτά είναι τα κακά, τα άσχημα. Ναι, αυτά ναι. είναι που αρχι... δυσκολεύονται να μεταβληθούν. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ, γιατί κατ' επίφαση έχουμε γίνει πιο μοντέρνοι, πιο ανεκτικοί, πιο... αλλά οι γυναικοκτονίες... Δυστυχώς. Μετράμε, έχει γίνει δει... πλέον μέρος καθημερινότητά. καθημερινότητάς ναι. μας. Μετράμε κάθε μήνα... το συνηθίσουμε είναι, στο ναι. τέλος, ναι. Ε, ε, καταπληκτικό αυτό. Αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το έργο... και που το κα... κλασικό διαχρονικό και βαθύ... είναι ότι οι υπέρμαχοι της πατριαρχίας είναι και γυναίκες. Mm -hmm. Δηλαδή αυτή η μάνα σε αυτό το έργο... Είναι αυτή που ενώ θρυνεί την απώλεια του γιού τη, του άντρα τη και λέει: καταραμένα να είναι τα μαχαίρια, όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, σπρώχνει το γιό τη στο να εκδικηθεί την τιμή του και άρα να φύγει με ένα μαχαίρι να αναζητήσει τον άλλον άντρα. Δεν μπορεί να μείνει δηλαδή, βιώνει αυτή τη σύγκρουση. Ενώ βιώνει αυτή την απώλεια, το θάνατο, την τρομακτική απώλεια, γιατί έχει χάσει τον άντρα και το παιδί τη, σπρώχνει και τον τελευταίο γιό τη. Σε αυτό το μονοπάτι, γιατί δεν μπορεί να το δει διαφορετικά. Δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές τις αρχές. Θύματα της Πατριαρχίας είμαστε όλοι, αυτό. μέχρι και σήμερα, άντρες και γυναίκες. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι Μα και στο έργο δύο άντρες χάνονται. Ακριβώς. Σχεδόν όλοι οι άντρες ξεκληρίζονται σε αυτή τη διεκδίκηση τιμής. Βρήκατε εσείς κοινά στοιχεία του ρόλου σας, με, το, με, με εσάς. Ε, Πάρα πολλά. Mm -hmm. Πάρα πολλά. Ε, Καταρχά, επειδή ο, Λόρκας είναι ένας, ο Λόρκα είναι ένα εκπληκτικό συγγραφέα. Ε, δεν ξέρω πώ έχει πιάσει έτσι τη γυναική αφήση, τόσο πολύ, που λες, Πώ την έχει κατανοήσει, πώ το έχει καταλάβει ναι, τόσο ναι, πολύ. Ναι, ναι. Και, και τη μάνα αυτή που φροντίζει το παιδί τη. Είναι κάθε μία γυναίκα. Είτε είναι μάνα, είτε. Πρόκειται να γίνει, είτε έχει γίνει, θα γίνει. Το νιώθει σαν να είναι μέσα σε αυτά τα λόγια. Αλλά τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια είναι τα κομμάτια όταν χάνει και το τελευταίο τη γιο. Εκεί είναι απίστευτο το πόσο ένα τόσο ποιητικό κείμενο είναι ταυτόχρονα και τόσο ρεαλιστικό. Την κουβαλάτε μαζί σα. Συνέχεια. Mm -hmm. Και τελειώνοντα μετά την παράσταση, πόσο χρόνο, πόσο η ώρα σα παίρνει να. Βγείτε από αυτή τη συνθήκη να συνεχίσετε κανονικά την καθημερινότητά σας. Να, να σας πω, ε, ο, κατά τη γνώμη μου ο ηθοποιός βγαίνει αμέσως mm -hmm. από τη συνθήκη. Αυτό που κάνει είναι να παίζει, το λέει και η λέξη, παίζουμε. Όπως κάνουν και τα παιδιά. Δεν, ε, δεν, θέλω, ε, είμαι, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι οδυνηρό για τον ηθοποιό να μπαίνει στο ρόλο, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο παραμύθι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό καθόλου. Είναι μία λύτρωση για μα. Παρνάμε πολύ ωραία να παίζουμε οποιοδήποτε ρόλο, ακόμα και τον πιο δραματικό ρόλο ή τον τραγικό ρόλο. Άρα λοιπόν εγώ με το που τελειώνει η παράσταση είμαι αποφορτισμένη. Γιατί η ίδια η διαδικασία της παράστασης αποφορτίζει. Γι' αυτό κάνουμε και θέατρο εξάλλου. Σωστά. Γιατί αποφορτιζόμαστε. Σωστά, σωστά. <laughs> Οπότε την κουβαλάω μαζί μου γιατί μου προκαλεί συνέχεια συνειρμούς. Και ακούω τα λόγια και τη διάρκεια τη ημέρα. Όχι όμω ότι δεν μπορώ να αποφορτιστώ ή δεν μπορώ. Μοντέρνη καιρή, λοιπόν, ποιε μέρε και ώρε, πότε ξεκινάτε. Ξεκινάμε Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Mm -hmm. Παίζουμε... Το επόμενο, α ναι, ναι, ναι. Παίζουμε Σάββατο και Κυριακή στι 9. Ε, να πω του συντελεστέ. Δεν ναι, υπάρχει όμως, κανέναν. Ναι, ναι, ναι. <laughs> <Λάζω συνέχεια. laughs> λοιπόν, ε, ο Κώστας Σουνταλιάνης έχει κάνει τη μετάφραση, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Έχει κάνει και τη μουσική επιμέλεια, γιατί υπάρχει πολλή μουσική φλαμέγκο mm -hmm. μέσα. Ε, εγώ παίζω τη Μάνα, ε, η Φάνια Νταλιάνη παίζει την Ήφη, ο Μίλτο Σοδημουλή τον πατέρα. Ε, δύο νέα παιδιά, ο Γιάννη Τσόρβα και ο Χρήστο Ζαχάροφ παίζουν τον Λεωνάρντο και τον Γαμπρό, η Αγγελική Λιμπεροπούλου, η Μαρία Κολοκυθά, η Σιλβάνα Σοντίνη και η Ευγνωσία Σοφιανίδου. Ε, τα σκηνικά είναι του Αντώνη Χαλκιά, mm -hmm. η μουσική επιμέλεια είπα είναι του Κώστα του αλλά. Υπάρχει και σύνθεση νέα. Ευείται από Παπασπύρου, εσεί και η Μάρου ναι. ναι. Το οποίο έγινε με μουσικού αυτοσχεδιασμού. Ήταν κάτι τελείω καινούριο και μας άρεσε πολύ. Και χορογραφίες η Μαρία η Μάργαρη. Πολύ ωραία. Οματωμένο γάμος. Ξεκινάνε το επόμενο Σάββατο θέατρο ε, Μοντέρνη Κερή. Τρέξτε να κλείσει τη στήρα. Φαντάζομαι τώρα τα πρώτα θα είναι και λίγο πιο δύσκολα να βρείτε. Ναι, ναι, έχουμε Αλλά... πάρα ναι. πολύ κίνηση. γιατί. Πολύ καλή επιτυχία σα, Έφυγε. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ. Και να ακόμα ένα ευχάριστο πράγμα.